αρχή της συνεδρίασης της 19-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 
σύσταση ΟΠΕΔΕΛΤΑ Δήμου Άνδρου του έτους 2018. Παρόντες Θεοδωράκης Διαμαντής, Μιντάλης Νικόλαος, Δάσκαλης Δημήτριος, Μαμάη Ανδρονίκη, Ψωμάς Γεωργίος, Μπάρας Κεφέριος, Πολίνα Ρεβέλη, Τσατσομίου Αθηνάς, Κόρδος Ιάκωβος, Αθανασίου Βραδέσκος, Πάμου Κασιμανουή, Κοινιακός Δήμητρος. Διαπιστώνεται απαρτία. Από 13 άτομα, συνεχώς μπορούμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση των επάφων. Ωραία. Άρα λοιπόν να διαβάσω την επιστολή της κυρίας Βασιλοπούλου προς εμένα. Κύριε Πρόεδρε, από την αρχή της θητείας σας, οι εκλεγμένοι σύμβουλοι της παράταξης Ιάνου ζωής μας, προφορικά σας είχαμε ζητήσει να καθορίζουμε με μια συγκεκριμένη ημέρα για τα δημοτικά συμβούλια, εκτός βέβαια από τα έκτακτα, ώστε να μπορούμε να οργανώνουμε το πρόγραμμά μας, είτε αυτό είναι οικογενειακό ή οικογενειακές ή επαγγελματικές υποχρεώσεις, είτε είναι θέματα υγείας. Εσείς επιλέξατε να εκτεθείτε και να εκλεγείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άνδρου, αλλά επιλέξατε και να εργαστείτε στο Σύρο και να προσφέρετε όλο τον καιρό. Οργανώνετε συνεδριάσεις έτσι ώστε να σας εξυπηρετούν λόγω της θέσης που κατέχετε στη Σύρο και να αναλαμβάνετε υπόψη σας σε εμάς. Στη σημερινή συνεδρίαση συζητούνται δύο από τα σοβαρότερα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου. Τηλεφωνικά ζήτησα από εσάς, αλλά και από τον κύριο Δήμαρχο, να αλλάξετε την ημέρα γιατί έχω από καιρού ραντεβού για θέμα υγείας. Όμως δεν κάνατε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό. Γιατί πολλοί τους δεν αναλαμβάνετε υπόψη σας. Δεν ερωτάτε. Απλά ακολουθεί τις επιλογές σας. Θεωρώ ότι πρέπει να καθορίσετε έστω και τώρα ορισμένη ημέρα για τα συμβούλια, όπως επίσης αναφερθείτε, να υπάρχουν πάντα και εισηγήσεις. Την περίοδο των ερωτών έγιναν ένα σωρό συμβούλια, μεταξύ των οποίων και ένα με θέματα δημοτικά θέλει, αλλά όπως συνήθως γίνεται, δεν είχαμε εισήγηση. Παρακαλώ η επιστημή μου να διαβαστεί το Δημοτικό Συμβούλιο 19/1/2018. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αφορά προσωπικά εμένα ότι προτιμώ να βάλω τα συμβούλια της Νέας Συμβολίας για μένα, θέλω να πω ότι τα συμβούλια ορίζονται μετά τις εισηγήσεις και μετά την Οικονομική Επιτροπή. Υπάρχει μια τριήμερη προθεσμία και συνήθως το βάζουμε Παρασκευή και τέτοια ώρα για να μπορεί να έχει την υπάρχει. Νομίζω ότι αυτή η μέρα και η ώρα αυτή που βολεύει είναι πολύ ψωμί τόσο εμένα. Εν πάση περιπτώσει, διαβάστε την επιστολή και προχωράμε την αρχή για τον λόγο. Βλέπω, κύριε Πρόεδρε, και το σχέδιο Δήμαρχο. Έρχεται ο λόγο. Θεωρώ σε ένα σημαντικό. Σε πέντε λεπτά δεν είναι σε πέντε λεπτά δεν είναι λόγο. Σε πέντε λεπτά δεν είναι λόγο. Έχει την οικονομική υπηρεσία. Όπως βλέπετε, το ρολόι της οικονομικής υπηρεσίας είναι. Θέλω, μπορώ να κάνω μια. Να σε ενημερώσω, Πρόεδρε, γιατί έλειπες, Πρόεδρε, ο κ. Λουκάς. Βέβαια, λείπει και ο Δήμαρχος. Λείπει και η κυρία Χάβιαρου. Το μικρόφωνο έχει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που λείπατε στις 27 Δεκεμβρίου, συζητήθηκαν τρία πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Τοποθετήθηκα και στα τρία, ρώτησα και προσπάθησα να βοηθήσω. Όπως θεωρώ ότι κάνω πάντα. Ήταν παρόν η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία θεωρώ ότι προέβη σε μία απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε μένα και σαν προσωπικότητα, αλλά και θεσμικά σαν ένας δημοτικός σύμβουλος, όπως είμαστε όλοι μας. Δυστυχώς, ούτε ο προεδρεύων, ο κύριος Βάμπουκας, αλλά ούτε και ο Δήμαρχος, δεν την επανέφερα στην τάξη, διότι είναι μια υπάλληλος με βαρύνουσα θέση Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα δεν έχει δικαίωμα να πολιτεύεται, δεν έχει δικαίωμα να κρίνει συμβούλους και να λέει την άποψή της δημόσια στο Δημοτικό Τραπέζι για συμβούλους. Θα σας πω λοιπόν σε όλα τα ερωτήματα που έθεσα και ζήτησα να μου απαντήσει και ζήτησα να εγγυηθεί κάποια πράγματα για το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η απάντησή της αυτολεξή ήταν: θα απαντήσω, τη ρώτησε ο πρόεδρος τι έχεις να πεις και λέει: θα απαντήσω εγώ, κύριε Μπουραζέρη. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση απέναντί σας, ούτε να δεσμευτούμε, παρά απέναντι στον νόμο, όταν θα αποκτήσετε αυτή την ιδιότητα, τότε θα έρθετε να μιλήσετε. Ξαφνιάστηκα και τη ρώτησα, τι εννοείς, για ποια ιδιότητα μιλάς, να γίνω εγώ νόμος? Και συνεχίζει, δεν ξέρω, λέει, αυτή που έχετε βαφτιστεί μόνος σας. Της είπα ότι έχει την ευθύνη σαν Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για ποιο λόγο ο Δήμος ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ το 2017 με τους προϋπολογισμούς. Και τότε είπε, θα σας συνιστούσε να πάτε σε κάποιο γιατρό, γιατί είστε εμπαθείς απέναντί μου και μάλιστα στα όρια της ασθένειας. Σηκώθηκε, έφυγε, δεν μίλησε κανένας. Θεωρώ μεγάλη προσβολή την κουβέντα αυτή που έκανε. Και αν ήταν παρόν, γιατί περίμενα να είναι παρόν στον προϋπολογισμό, θέλω να μου ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Διότι αν δεν μου ζητήσει δημόσια συγγνώμη, θα προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαφυλάξω την προσωπικότητά μου και τη θεσμική μου ιδιότητα. Είναι απαράδεκτο. Βλέπουμε δεκάδες δημοτικά συμβούλια από πάρα πολλούς δήμους. Ποτέ υπάλληλος δεν εκφράζει άποψη για τον αιρετό. Ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο και ποτέ μες στην υπηρεσία. Παρακαλώ την Οικονομική Υπηρεσία να μας ενημερώσουν, γιατί βλέπω ότι σήμερα έχουμε μια κανονική εκτός από την απόφαση 2 συζητάνε από τη Συναρχή για να μην συζητάνε την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Άμβλου του 2018. Είναι η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1 του 2018. Σε αυτή την απόφαση, τι αλλαγές έχουν επέλθει και τι είναι αυτό που μιλάμε σήμερα, παρακαλώ, είναι όλα αυτά. Αυτό είναι, δεν θα σα στην απόφαση, έχουμε ένα νομαρατικά το Δήμο. Δεν υπάρχουν τροπή στις απόφασεις. Τροπή θα σας φέρω. Ωραία, παρακαλώ. Υπάρχει, αφού ανάβει, γιατί δεν τον ακούω. Αυτό είναι για να μιλάτε σε μία γραμμή. Δεν έχουμε μία, αυτό είναι φορά. Δεν κάνει τίποτα αυτό. Αυτό είναι για να γράφεις το κομπίτσο. Αποφύσεις είναι και δεν κοτήχει. Με παρακολούσε. Αυτό δηλαδή που μοιράζουμε είναι το συνολικό συμβολισμό όπως τοποποιήθηκε. Αυτό δεν έχει να κάνει. Αυτό που έχουμε στείλει στο ίντερνετ. Αυτό είναι. Αυτό είναι κάτι επιπλέον. Ενημερωτικά δεν είναι για, για ενημέρωση. Κάθε στιγμή έχουμε συζητήσει. Η κυρία Κάμπια δεν θα έρθει. Η κυρία Κουλούρη θα έρθει. Όχι, δεν θα έρθει. Η κυρία Κουλούρη θα έρθει. Είναι η κυρία Μπουλούρη και είναι και η κυρία Μπουλούρη. Δεν είμαστε καθιερωμένοι, είναι κάποιοι που σε νοιάζουν. Θα τα πείτε, θα τα πείτε όλα. Παρακαλώ, κυρία Μπουλούρη. Και όποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί επί του προϋπολογισμού, θα το πει τώρα. Να πω τις αλλαγές. Είναι κάποιοι που σε νοιάζουν. Το μικρόφωνο. Άρα λοιπόν, εκτός από την 1 του 2018, τι άλλο έχει αλλάξει για να φτιάξει. Στην 1 του 2018 οι εξής αλλαγές θα έχουν. Ο κωδικός 10-17-0-16. Είναι πολλές αλλαγές για να γράψει το 2. Είχαμε στείλει στο email ένα σημείωμα για το χρηματικό και ως προς αυτό, ο κωδικός 25-94-12, 3-02. Είχε γίνει κάποιος αναρρυθμιτισμός και αντί για 30.098 και 92, είχε εγγραφεί 3.098 και 92.
Βάζουμε το σωστό. Το σωστό είναι ποιο? Το σωστό είναι το 30, 098 και 92. Βάζοντας αυτό, τροποποιείται το αποθεματικό, το οποίο έχει κωδικό 90.91.11. Και γίνεται 956 ευρώ. Και η τελευταία αλλαγή δεν έχει να κάνει με ποσό, έχει να κάνει με τίτλο. Είναι ο κωδικός 10-65-16 το 1. 10-65-16 το 1. Το οποίο γίνεται υπηρεσίες εκαθάρισης της λυθίσας. Της λυθίσας. Λυθίσας. Δημοτικής επιχείρησης. Καλησπέρα. Μέσα σε παρένθεση, αναπτυξιακής άνδρου ΑΕ. Αυτά. Έχει αποθεί
Παρακαλώ, σήμερα λοιπόν συζητάμε με τον πατέρα και τον πατέρα μου και τι ψάχνουμε αναγορέ. Συζητάμε τον προπολογισμό και είναι η απόφαση 1/2018 που έχει μοιραστεί από την προηγούμενη Παρασκευή με τι 3 τροφοδοτήσει, 4 που ανακοινώθηκαν τώρα. Τίποτα άλλο δεν συζητάμε σήμερα. Ούτε το πακέτο αυτό συζητάμε, ούτε κάτι άλλο. Συζητάμε τον προπολογισμό του 2018. Το προπολογισμό είναι η απόφαση 1/2018 με τι τροφοδοτήσει που ανέφερε η κυρία Κουλούρη. Τίποτα άλλο. Δεν μπήκε σαν θέμα σήμερα εδώ. Παρακαλώ κύριε Δημάρχη. Καλησπέρα σε όλους, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά το καλά λέω καθυστέρηση, την καθυστέρηση και εγώ το παραπάνω. Θέλω να σε ευχαριστήσω που είστε όλοι εδώ. Θέλω να σας πω ότι το σημερινό συμβούλιο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό συμβούλιο, ίσως το σημαντικότερο, αφού αποτελεί το βασικό μοχλό της λειτουργίας του Δήμου, που είναι η ψήφιση προϋπολογισμού. Για τον προϋπολογισμό έχουν δουλέψει οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, έχουν δώσει τον εαυτό τους και θεωρώ ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Όπως όλα τα χρόνια, έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, όπου θεωρώ ότι πρέπει να το ψηφίσουμε σήμερα τον προϋπολογισμό για να μπορέσει ο Δήμος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ο προϋπολογισμός λοιπόν αυτός, ο τέτος 2018, έχει σαν βασικό στόχο την παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ο Δήμος Άλλου θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στον πολίτη, εφαρμόζοντας πολιτικές και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων, καθώς και τη διαχείριση των τοπικών ζητημάτων και πάντα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και την επίτευξη, το βασικότερο από όλα πιστεύω, κοινωνικής συνοχής. Τα αυξανόμενα προβλήματα σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, τα οποία αποτυπώνται στον προϋπολογισμό μας, αλλά και τη συνεχώς αυξανόμενη κρίση των αξιών, απαιτούν την αξιοποίηση όσο μπορούμε όλοι μας στο έπακρο των οικονομικών μας πόρων και της ενότητας και της κοινωνικής συνοχής που φαντάζουν σήμερα περισσότερο από ποτέ απαραίτητα. Ενότητα. Μέσα στο δύσκολο λοιπόν αυτό περιβάλλον της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, ο Δήμος καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε τις εξής προκλήσεις και προβλήματα. Την ανταπόκριση συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, τις αυξανόμενες προσδοκίες και απαιτήσεις όλων μας, των πολιτών και των δικών μας, σε συνδυασμό πάντα δυστυχώς με τους περιορισμένους πόρους, την υποστελέχωση των υπηρεσιών, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς το Δήμο και τη συνεχή ανάληψη υποχρεώσεων από το Δήμο χωρίς τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους. Παραδείγματος χάρη τώρα ανοίγει ένα νέο γραφείο που θέλει 2 άτομα στελεχωμένα, όπου θέλουν και εξοπλισμό και να βρούμε και το χώρο. Αυτό είναι αύξηση δαπανών για το Δήμο, χωρίς να έρχονται πόροι στο Δήμο. Επιτακτική ανάγκη βελτίωσης υποδομών. Πολυνομία γραφειοκρατία. Συνεχώς νέοι νόμοι, συνεχώς επιπλέον γραφειοκρατία, κάτι που κάνει ιδιαίτερα δύσκολη τη δουλειά μας με το προσωπικό που δεν επαρκεί. Όλα τα παραπάνω λοιπόν αποτελούν μερικά για τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση και συνεχή διεκδίκηση. Μας επιβάλλονται να είμαστε συνεπείς, δίκαιοι ορθολογιστές, ενωμένοι και αφοσιωμένοι στο καθήκον. Με τον προϋπολογισμό λοιπόν του 2018, ο Δήμος Άνδρου στοχεύουμε να διατηρήσουμε το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά και να προσφέρουμε ακόμα αν μπορούμε όσο είναι εφικτό υψηλότερο επίπεδο υπηρεσίες, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε το κοινό συμφέρον χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα του όποιου πολιτικού κόστους, το οποίο το έχουμε αποδείξει. Ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί δίνοντας προτεραιότητα στα εξής σημαντικά στοιχεία. Ισοσχελισμένος προϋπολογισμός ή τη σύνολο εσόδων ίσο με το σύνολο δαπανών, ρεαλιστικός προϋπολογισμός, όλα τα έσοδα που θα εισπραχθούν και όλες οι δαπάνες που θα δαπανηθούν εντός του έτους καταγράφοντας τον προϋπολογισμό, πρόβλεψη εσόδων, εγγραφή υποχρεωτικών δαπανών, το άρθρο 158, πολυετής δαπάνες, οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών, δηλαδή όλες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις και τα ανεξόρμητα τιμολόγια του προηγούμενου έτους, μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος και εξοφλούνται κυρίως κατά χρονική προτεραιότητα. Σας έχει μοιραστεί,
Δεν έχει μοιραστεί αυτό. Δεν έχει μοιραστεί. Όχι. Δεν πειράζει. Θα το αναφέρω. Αν ξεκινήσουμε από τον προορισμό το 2011, διαδοχικά θα δούμε ότι τα μελέτη των υπολογισμών, απολογισμών των ετών αυτών, ανά κάθε χρόνο δηλαδή μέχρι σήμερα, μισό λεπτό γιατί δεν έχετε το πινακάκι και με μπερδέψατε, νόμιζα ότι το έχετε να το βλέπετε μπροστά σας και πρέπει τώρα να σας το εξηγήσω. Θα παρατηρήσουμε λοιπόν από το 2011 μέχρι το 2017 τα μεγάλα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί για τα έτη 2011 και 2012, διότι τότε, ως γνωστόν, δεν το κάνανε επίτηδες, αλλά υπήρχε το ευκολόγιο του προϋπολογισμού που λέγαμε θα εισπράξουμε τόσα και εισπράξανε πολύ λιγότερα. Και διαπιστώνουμε ότι τα μεγέθη λοιπόν αυτών των προϋπολογισμών ήταν ανεδαφικά, με αποτέλεσμα να προκύψουν σημαντικές διαφορές για να εκπλήρωνε οφειλές. Η χρήση του 2013, με τη δημόσια τότε φάρμα σηματοδότηση, κάλυψε σε μεγάλο βαθμό τις υποχρεώσεις. Ακόμα όμως και τότε υπολείπονταν απλήρωτα τιμολόγια περίπου στο 1.225, που το ποσό αυτό εξοφλήθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό από τη σημερινή δημοτική αρχή. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους οικονομικούς παράγοντες του Δήμου, τους συνεργάτες μου, τον Χρήστο, ο οποίος τώρα είναι εδώ μαζί μας, ενώ στην δημοτική αρχή, για την άρτια σχέση των προϋπολογισμών και των ορθών απολογισμών από το 2014 μέχρι το 2017. Γιατί από το 2014 μέχρι το 2017 έγινε πολύ καλή δουλειά, με αποτέλεσμα το 2017, το τελικό αποτέλεσμα του 2017, να έχουμε πλεώνασμα της τάξης των 39.135 ευρώ. Τι εννοούμε πλεώνασμα? Περιμέναμε έσοδα ένα ποσό και τελικά είναι πολύ μεγαλύτερο. Έτσι λοιπόν ο προϋπολογισμός του 2017 όχι μόνο δεν είχε άνοιγμα στα έσοδα της ομάδας 1, όπως κάποιοι βιαστήκατε να γράψετε και να υποστηρίξετε, αντίθετα καταφέραμε φέτος να πετύχουμε το στόχο που είχαμε βάλει για να το ξεπεράσουμε, αφού εισπράξαμε περισσότερα από όσα είχαμε προϋπολογίσει σε αυτήν την ομάδα 1, όπου στην ουσία είναι τα ίδια έσοδα του Δήμου και προέρχονται από χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή τα έσοδα από κινητήρια, ακίνητη περιουσία, τα αποδοτικά, λοιπά, τα δικαιώματα κλπ. Είχαμε λοιπόν προϋπολογίσει, τελειώνω σε λίγο, πολύ λίγο, είχαμε προϋπολογίσει 2.791 και εισπράξαμε 2.831. Είχαμε δηλαδή μια θετική διαφορά του ύψους των περίπου 40.000 ευρώ, 39.135. Ενδεικτικά θα σας πω το εξής. Το 2011 είχε προϋπολογιστεί 5.625.000, δεν λέω τα δεκαδικά τα υπόλοιπα, εισπράχθηκαν 2.240.000, ήτι ένα άνοιγμα 3.380. Το 2012 προϋπολογίστηκαν 4,5 εκατομμύρια, εισπράχθηκαν 447.000, ήτι ένα άνοιγμα περίπου 4 εκατομμύρια, 4.60. Το 2013, όπου πήραμε και τα 2 εκατομμύρια τότε από τη βοήθεια από το ΙΠΕΣ, προϋπολογίστηκαν 2.210, εισπράχθηκαν 2.606. Δηλαδή υπήρξε μια θετική διαφορά το 2013 της τάξης των 400.000 ευρώ. Και αυτό οφείλεται στο ότι μπήκαν στα ταμεία του Δήμου και εξοφλήθηκαν πολλά τιμολόγια, περίπου 2 εκατομμύρια τότε. Το 2014 προϋπολογίστηκαν 2.765, εισπράχθηκαν 2.49, ήτι ένα άνοιγμα 716.000. Το 2015 προϋπολογίστηκαν 2.619 και εισπράχθηκαν 2.379.000 ευρώ. Ήτι ένα άνοιγμα μειώθηκε κατά πολύ και πήγε στις 239.000. Το 2016 προϋπολογίστηκαν 2.390.000 και εισπράχθηκαν 2.305.000. Το άνοιγμα κατέβηκε ακόμα περισσότερο στις 85.000. Και φέτος το 2017 προϋπολογίστηκαν 2.790.000 και εισπράχθηκαν 2.830.000, ήτι θετική διαφορά των περίπου 40.000 ευρώ. Δεν θα πω τα υπόλοιπα, γιατί
καταλαβαίνω ότι. Εντάξει, κουράγιο είναι αργότερα. Αυτά έτσι σαν μια γρήγορη ενημέρωση. Να διαβάσει τώρα, συγγνώμη. Α, νόμιζα ότι είχε κάτι. Εντάξει, νόμιζα ότι δεν θα βγάλει το πινακάκι αυτό. Άρα λοιπόν, παρακαλώ. Υπάρχουν ερωτήσεις, υπάρχουν να παρακαλώ σε να σα αφήσουμε. Κύριε Βάμουνα. Κύριε Βάμουνα. Υπάρχουν ερωτήσεις λοιπόν επί του προϋπολογισμού. Παρακαλώ, κύριε Βάμουνα. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Κουλούρη, έχουν προβλεφθεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες βάσει του 1958 στο σημερινό προϋπολογισμό. Ναι, έχουν προβλεφθεί. Σας έχει στείλει 29/10, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, προς την κυρία Καβιάρο. Και της λέει ότι πρέπει να προσαρμοστείτε, γιατί έχετε πολλές υποχρεωτικές δαπάνες που δεν τις έχετε συμπεριλάβει το 17. Προκειμένου να είναι νόμος ο προϋπολογισμός του 18. Αυτό κυρίως αφορά επί τους έτους που δεν είχαν συμπεριληφθεί και αν δείτε τον προϋπολογισμό στα ΠΟΕ των έτων υπάρχουν αυτές τις δύο χρήματα που δεν είχαν συμπεριληφθεί πέρσι. Οι λογιστικές αυτοποιήσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί ήταν στην τελευταία ανάμορφωση του έτους που φτιάξαμε τελευταία στιγμή και καταφέραμε που την ολοκληρώσαμε και τα πληρώσαμε, οπότε ταυτοποιήθηκε πέρσι. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε σε επόμενη αναμόρφωση να μας στέλνουμε υποχρεωτικές δαπάνες. Θεωρώ πως όχι. Θεωρείτε ή είσαστε σίγουροι. Είναι βέβαιο. Με καταγραφή κύριε μου, είναι ότι είναι βέβαιο μας το διαβεβαιώ, κυρία Κουλούρη. Ωραία. Έγινε και διαβεβαίωση. Έχουμε άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Ωραία, κύριε Βλασέλη, παρακαλώ. Το 51-22 μπορείς να μας πεις τι περιλαμβάνει μέσα, είναι 600.000. Μπορείς να μας πεις τι περιλαμβάνει μέσα και αν μέσα στο 51-22 είναι το ποσό του χρυσαία των 100.000 που έχουμε στα ταμεία μας κάτω από το 2013 και αν δεν είναι εκεί που είναι. Το 2013 έχει έρθει στο Δήμο το Δεκέμβριο του 2013 μια επιχορήγηση από το 4.000 για να πληρώσουμε ένα τμήμα της υπογειοποίησης της χώρας άνω. Αυτό το ποσό στο αποθεματικό μας που είναι. Ως προς το 51-22, στο 51-22 αντιστοιχούν τα τιμολόγια που είναι απλήρωτα ΣΑΤΑ, τα ΠΟΕ ΣΑΤΑ και τα και όλοι οι κωδικοί του τεχνικού προγράμματος που ήταν μέχρι το 2016 δεν πληρώθηκαν, δεν ψηφίστηκαν και έχουν μεταφερθεί στην καινούργια χρονιά. Προς το 51-22. Αυτό τώρα για το θησαίο δεν μπορούσα να το απαντήσω. Να ξαναρωτήσω. Τα 100.000 του θησαίου είναι στο 51-22 ή δεν είναι. Δεν το γνωρίζω. Πέντε κωδικοί είναι το αποθεματικό μας. 51-21, 51-22, 23, 24, 25. Από ό,τι βλέπω στον προϋπολογισμό, η υπόλοιπη είναι 0. Στο 51-22 είναι όλο το ποσό, είναι 690.000. Αν υποθέσουμε ότι είναι γύρω στα 600.000 οι δύο ΣΑΤΑ και η πυροπροστασία, τότε σημαίνει, μάλλον, ότι εκεί πέρα μέσα είναι και ο Θησέας στα 100.000. Αν λοιπόν είναι εκεί, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στον προϋπολογισμό. Αν είναι εκεί. Γι' αυτό, κυρία Κουλούρη, θα πρέπει ή εσείς ή η διευθύντρια τώρα να τοποθετηθεί και να μας πει αν ο Θησέας είναι μέσα εκεί ή είναι κάπου αλλού. Γιατί δημιουργείται πρόβλημα. Διότι αν τα 100.000 είναι στο 51-22, δεν έχετε βάλει στο σκέλος των δαπανών το έργο. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα 100.000 έχουν χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού. Κρεμάει ο προϋπολογισμός 100.000. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση που σας κάνω και πρέπει οπωσδήποτε να απαντηθεί. Παρ' όλα αυτά, θα συνεχίσουμε και παρακάτω. Δεν είμαι αρνητικός προς τον προϋπολογισμό, όμως πρέπει να υπάρξει μια απάντηση άμεσα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν το ποσό αυτό είναι μέσα εκεί, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα να αποφασίσει, θα πρέπει να μπει υποχρεωτικά το έργο και να κόψει 100.000 από κάπου αλλού. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Έχω και μπορώ να κάνω και τις υπόλοιπες ώρες. Ναι. Διαβάζοντας λίγο τον προϋπολογισμό,
Θέλω να σας πω ότι δεν εφαρμόστηκε ο νόμος 4483 του 2017, το άρθρο 33. Δεν το εφαρμόσα. Άρα λοιπόν έχετε φύγει εκτός από τις οδηγίες του προϋπολογισμού. Ο νόμος αυτός ο περιβόητος είναι ο νόμος που χρησιμοποιήσαμε για το κλείσιμο της αναπτυξιακής και να μεταφέρουμε τους υπαλλήλους στο Δήμο. Παρ' όλα αυτά, αν διαβάζονταν όλος ο νόμος, θα βλέπετε ότι στο άρθρο 33 υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσο αφορά τις αντιμνηστίες και τις, αν θες, τα οδηπορικά έξοδα που παίρνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι όλοι. Αυτό λοιπόν δεν εφαρμόστηκε το άρθρο. Άρα δεν εφαρμόστηκε στην ουσία το άρθρο 158. Επίσης, δεν έχει εφαρμοστεί η παράγραφος του άρθρου 158, η οποία λέει ότι στον προϋπολογισμό μας ως υποχρεωτικές δαπάνες είναι οι συμβάσεις που έχονται από το παρελθόν. Άρα λοιπόν, εδώ θα έπρεπε τις συμβάσεις που έχονται από το παρελθόν, που είχαν γίνει δηλαδή το 2017 ή το 2016 και δεν εκτελέστηκαν, δεν είχαν εκτελεστεί, θα πρέπει να είναι μέσα στον προϋπολογισμό αυτό. Δεν είναι όλες. Έτσι, δεν είναι όλες. Για παράδειγμα, η ορκωτή και ο λογιστής του 2014 και η ορκωτός του 2014 δεν υπάρχουν μέσα στον προϋπολογισμό. Αφού τιμολόγησαν. Τιμολόγησαν, πώς τιμολόγησαν, αφού δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση για την έγκριση του συλλογισμού. Δεν μπορεί να τιμολογήσει ούτε η ορκωτός, ούτε ο λογιστής. Μισό λεπτάκι να τελειώσει και μετά θα απαντήσετε όλοι. Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αποδεχτεί, δεν έχει εγκρίνει τα αποτελέσματα της χρήσης, δεν μπορεί ούτε ο λογιστής, ούτε η ορκωτός να τιμολογήσουν. Αν το έχουν κάνει και είναι στο ΠΟΕ, εντάξει, okay, το έχουν κάνει από λάθος, είναι στο ΠΟΕ. Επίσης, να σας πω, επειδή άκουσα την ερώτηση του κ. Θανασίου, ότι οι πρόεδροι που είπατε ότι είναι στα ΠΟΕ, πώς είναι δυνατόν να είναι στα ΠΟΕ οι πρόεδροι όταν δεν υπήρχε η απαιτούμενη πίστοση από το 2017. Όταν οι πρόεδροι χρειάζονται για να πληρωθούν 103.000 και το 2017 ήταν 53.000, πώς είναι δυνατόν να είναι στα ΠΟΕ, αφού δεν υπάρχει η πίστοση για τους πρόεδρους. Πώς μας λέτε ότι είναι στα ΠΟΕ? Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αυτά τα λίγα δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες, που είναι όμως αρκετά σοβαρά. Να πω στο σημείο αυτό ότι προσήλθε η κυρία Βολή Κάνα, ο κύριος Βόσος Ανδρέας, η κυρία Μαμάη Μαρία και ο κύριος Καπάκης Ιωάννης. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση υπάρχει? Υπάρχει κάποια ερώτηση? Είμαστε σωστά να το ρωτήσουμε ακόμα για τον προϋπολογισμό. Να απαντήσω σε αυτά. Ναι, απαντήστε, απαντήστε. Τη στιγμή που αφορούσαν προηγούμενη κρίση, τα έχουμε βάλει σε κωδικό προηγούμενης κρίσης. Ως προς τις συνεχιζόμενες δαπάνες, ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε μέχρι και την 31 Δεκάτου ποια τιμολογία θα εκδοθούν. Επομένως, πάμε με αυτά που ξέρουμε σίγουρα. Και τα υπόλοιπα στην πρώτη αναμόρφωση του έτους πάμε και τα προσέχουμε. Πάμε λοιπόν στις ερωτήσεις. Κύριε Αντώνη. Εγώ θα συζητήσω αρνητικά για τον προϋπολογισμό, διότι παρόλο που έκανα αίτηση στις 15 πρώτου για να πάρω τα μηνιαία δελτία Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, δεν μου δοθήκανε. Θεωρώ επιλεκτικά η κυρία Κάμπιαλου και το 17 και σήμερα συνεχίζει να μην δίνει στοιχεία που αφορούν την οικονομική υπηρεσία. Και επίσης θεωρώ υπερβολικό να δώσουμε 2-17 χιλιάρικα, 4 χιλιάρικα για ενοικίαση απορριμματοφόρων, ενώ έχουμε 12 οχήματα του Δήμου τα οποία θα έχουν καταλήψει σε δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Κύριε Γαβάκη. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα έτσι πολύ γρήγορα, ότι τα ΠΟΕ δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Με άλλα ξεκινήσατε, άλλοι ήταν βάσει του προϋπολογισμού τον Αύγουστο, ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο, άλλοι γνώμη του παρατηρητήριου τον Αύγουστο, τον Νοέμβριο το χάσαμε. Γενικά έχω μια σαφή εικόνα. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για την κειμενική. Τι τελικά έχετε πληρώσει σε σχέση με τα ταρφέντα που έχουν. Το ένα είναι αυτό. Εδώ να πω και κάτι άλλο. Φαίνονται ληξικρότητες υποχρεώσεις του Δήμου σε υπηρεσίες ανταποδοτικές και καθαριότητα. Κάτι που σύντομα δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Αλλά και στην ίδρυση όπως και στη ΣΑΤΑ πυροπροστασία που ήταν και κύριος Δημαντικρική περίοδο αυτό. Εμφανίζεται τώρα
να ολοκληρώσουν με αυτά που είναι μονοδράδια στη σάτα πυροπροστασίας και ειδικά έλεγα το εξής ότι αυτά είναι οι δαπάνες που είναι της αντιπυρικής περιόδου. Επιπλέον βλέπω ιδιαίτερες δαπάνες για την καινούργια προγράμματα του ΛΑΕΚ. Θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός είναι μη ρεαλιστικός και μη αναπτυξιακός, αλλά δεν το συζητάω για το εκπρότασμα. Και να πω και κάποια στήση και κάποια στοιχεία, περιπέτερο δεν είναι εφαρμόσουμε μια αναλυτική λογιστική για να γνωρίζουμε ακριβώς εάν υπολογίζονται σωστά οι συντελεστές των βάσης φύσεων τελών. Γι' αυτό καταψηφίζω το προτινόμενο από εσάς προϋπολογισμό όσο και το επιβέλτα, εκτός από τις αναφερόμενες υποκριτικές δαπάνες που αφορούν πάσης φύσεως μισοδοσία, αποδοχές και παροχές προσωπικού, ασφαλιστικές συσχολές, κάψη μαδέκων, μισθώματα κινήτων, ασφάλτρα και κορήγηση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, πρόγραμμα δράσης κοινωνικής επιχείρησης. Θα μας το δώσω αυτό για τον πρόγραμμα. Ναι, θέλω να σου το δώσω γιατί πολύ σημασία για αυτό το είπα, θα σου το δώσω κείμενο. Τοποχρεωτήσια, δανεία, προκειμένου και να μπορεί να λειτουργήσει στους κοινωνικούς συσχολές του Δήμου, δαπάνες προγραμματικών συμβασιών. Και παρακαλώ αυτό να περάσει στη συνέχεια. Όχι σε όλοι, εκτός από τα έξοδα του πρόεδρου της Μπουγκάντιας. Άλλη τοποθέτηση, παρακαλώ. Καλησπέρα και καλή χρονιά καταρχήν σε όλους. Για τη σάτα πυροπροστασίας, μάλλον τα δεδομένα του Νοεμβρίου έχουν χρησιμοποιηθεί σχεδόν όλα τα χρήματα και θα πληρωθούν μέχρι σε. Τέλος πάντων, έχουν πάει στο ταμείο για να πληρωθούν. Θα περισσέψουν μόνο 1.200 ευρώ που δεν καταναλώθηκαν από τη σάτα. Τα οποία ήταν για κάτι μάνικες που δεν προλάβαμε να τις πάρουμε και κάτι έτσι. Για την επόμενη χρονιά του 2018 προσμένουμε από την πολιτική προστασία 50.524. Αν το λέμε καλά, το θεωρείτε και φαινομένο. Προσμένουμε. Προσμένουμε και ίσως και περισσότερα. Και περισσότερα. Με την κοινωνία που είχαμε τον κύριο Καπάκη μας υποσχέθηκε 100. Όχι, ότι θα μας προσφέρει η πολιτική προστασία άλλο ένα μαχαίρι χιονισμού, το οποίο με πληροφόρησαν από το γραφείο σας. Έχει μεταφερθεί στον προϋπολογισμό, έχει περάσει και στον προϋπολογισμό. Έχει περάσει και έχει μεταφερθεί στον προϋπολογισμό. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεσολάβηση. Αυτό που λείπει από τον προϋπολογισμό είναι στη σάτα πυροπροστασίας. Πέρσι είχαμε πάρει 5.000 ευρώ για διπλημερικά έργα στη τοπική κοινότητα Φελού. Είχαν πιστωθεί έξτρα εκτός τα 50.400. Είχαμε άλλα 5.000 για την τοπική κοινότητα Φελού, για διπλημερικά, τα οποία δεν τα χρησιμοποιήσαμε το 2017 και θα πρέπει αναγκαστικά να φέρνουν και στο 2018. Δηλαδή στο χωρικό που είναι 0, πρέπει να έχει τα 5.000 αυτά. Ναι, γιατί έχουν επιστωθεί στο Δήμο μας. Αυτό μόνο. Και για την ανακύκλωση βλέπω μόνο 16.900 ευρώ. Όχι, δεν είναι. Όχι. 16 είναι η σύμβαση που είναι από το 17 και πάει στο 18. Υπάρχουν τρία αναδημοτικές αναδημοτική ενότητα. Είναι 17 βλέπω εδώ. Όχι. 16.900 και μετά τα βάζει για την περισυλλογή απορριμμάτων για την ανακύκλωση. Συνεχίζουμε. Δεν τα βλέπω κάπου από την ανακύκλωση όμως. Βλέπω μόνο αυτά. Πάντως αν είναι μόνο αυτά, μετά πρέπει για τα. Αν μου επιτρέπετε πρώτα, μια και το θυμήθηκα και που σε ενημέρωση. Ενημέρωση εδώ του πάνελ ότι το θέμα με την καθαριότητα θα υπάρξει θέμα στο μέλλον εφόσον δεν αξιοποιήθηκε η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για τα επόμενα χρόνια να αναπτύξει το να πάρουμε σε βάση. Έτσι παίρνει ότι υπάρχει. Αυτό το λέω όπως ενημέρωσα σας. Δόθηκε και δηλώνταν μια δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας. Προχωρήσαμε, έγινε αυτό, Γιάννη. Έχει εξηγήσει τα ανταποδοτικές υπηρεσίες, δεν λες. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Τα δέχτηκε εδώ, παρακαλώ. Γεια σας.
Εγώ μπορεί να το θυμάμαι τώρα γιατί αυτό το λέω όμως θετικά, με θετική προσέγγιση, διότι αυτό θα δώσει μια δυνατότητα και χρηματοδότηση παραπέρα, αλλά κυρίως θα δυσκολέψει πάρα πολύ τις αναθέσεις στο μέλλον. Αυτή είναι η τάση. Λοιπόν, άλλη τοποθέτηση, κύριε Βραζέλης. Θα ψηφίσω το προϋπολογισμό, θα τον ψηφίσω. Γιατί πρέπει να το ψηφίσουμε για την λειτουργία του Δήμου, όμως έχω μεγάλες αμφιβολίες αν θα εγκριθεί γιατί. Διότι λείπει ο κωδικός 2062-7333 που είναι η υπογειοποίηση της ΔΕΗ και ο οποίος είναι 100.000. Αυτά τα 100.000 τα έχουμε στο αποθεματικό μας για αυτό το έργο, ενώ στο σκέλος των εξόδων δεν έχουμε αυτό το έργο. Άρα ο προϋπολογισμός δεν είναι ισοσκελισμένος. Είναι τύπης ισοσκελισμένος. Υπολείπεται κατά 100.000. Επίσης, δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος 4483 του 2017, άρα κατά συνέπεια δεν έχει εφαρμοστεί το άρθρο 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Και επίσης δεν έχει εφαρμοστεί η παράγραφος του άρθρου 158 που μιλάει για τις συμβάσεις που έρχονται από το παρελθόν. Δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι πολυετείς δεσμεύσεις. Τέλος, θα επιμείνω ότι η αντιμισθία ή τα οδηγορικά έξοδα των αιρετών δεν έχουν συμπεριληφθεί όλα στον προϋπολογισμό και ειδικά των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων που υπολείπονται κατά πολύ. Διότι το 2017 ο προϋπολογισμός είχε τα μισά χρήματα, άρα δεν είναι στα ΠΟΕ όπως επιμένει η υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας και φυσικά δεν βλέπω και κανένα κωδικό ξεχωριστό στον προϋπολογισμό που να αναφέρει ότι αυτά αφορούν την κρίση 2017. Παρ' όλα αυτά τον ψηφίζω και εύχομαι να εγκριθεί. Άρα λοιπόν γίνεται με ψήφους 11-1-6.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιοι είναι τις συνεδρίες. Στέλλα, θα πρέπει να υπογράψουμε κάτι.